Έπεσε η αυλαία της Διεθνούς Ανθρωπιστικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τις εργασίες έκλεισαν με ομιλίες τους ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Μπαν Κι Μουν δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την απουσία πολλών ηγετών. Είναι αρκετά απογοητευτικό το γεγονός ότι ορισμένοι ηγέτες δεν κατόρθωσαν να είναι μαζί μας, ειδικά εκείνοι που εκπροσωπούν τις χώρες των G7. Εξαίρεση αποτελεί η Άγγελα Μέρκελ. Ζητώ την πιο ενεργή συμμετοχή τους. Ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν λόγο για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Η εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού εμφανίζεται πιο αισιόδοξη. Η διάσκεψη είναι χρήσιμη γιατί αναδεικνύει το χάσμα μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικών ανάπτυξης που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα. Ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις θεωρούν ότι έχει ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση. Νομίζω ότι αφού οι άνθρωποι κάθονται κάτω και μιλούν, νομίζω πως υπάρχει ελπίδα. Έχουμε ανοιχτές πληγές που αφορούν όλη την ανθρωπότητα, οπότε αυτή η συζήτηση αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης. Η πρώτη ανθρωπιστική σύνοδος κορυφής στο πλαίσιο του ΟΗΕ ολοκληρώθηκε, όμως άφησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Θα εφαρμοστούν οι αποφάσεις, θα τηρηθούν οι υποσχέσεις ή ως συνήθως όλα θα μείνουν στα χαρτιά. Μπορώ Bayraktar, Euronews, Istanbul.